νου στο επόμενο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Βλέπουμε πάω ΚΑΕ και έχουν ανέβει στο άθλημα. Μήπως πιστεύετε ότι αν ενισχυθούν οι άλλες μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ηρακλής, Άρης. Τις έχω καλέσει να έρθουν κοντά σε αυτό το άθλημα που είναι δυναμικό, που αρχίζει και μαζεύει κόσμο γύρω του. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ήδη... Ο ΠΑΟΚ εδώ δίνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Και πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο που έχει τον αρχιτέκτονα των επιτυχιών του ΠΑΟΚ, τον Στέλιο Σερεκίδη, τον προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά. Γιώργο, σε ακούμε. Coach, νομίζω ότι δεύτερο πρωτάθλημα πιο εύκολα από ό,τι σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, και αυτό είχε τις δυσκολίες του. Σίγουρα κάναμε πολλά όλη τη χρονιά, μείναμε όρθιοι. Το ότι τελείωσε μια αγωνιστική πιο νωρίς, αυτό δεν λέει τίποτα. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη διαδρομή. Πιστεύω άξια το πήραμε και ελπίζω να συνεχίσουμε και έτσι. Το βήμα παραπάνω βλέπουμε έχει γίνει όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος. Δεν ξέρω αν θέλετε και το κάτι παραπάνω και σε τίτλους, γιατί έχετε και το κύπελλο. Αλλά πάντα πρέπει να προσπαθούμε, πάντα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο και σίγουρα πάντα βάζουμε τον πήγη πιο ψηλά για να έχουμε στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Και σίγουρα είναι σημαντικό το ότι ο ΠΑΟΚ βάζει το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού χάντμπολ μετά την μεγάλη ομάδα που είχε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στην δεκαετία του 80, αλλά και ο Φίλιππος Βέριας που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην συνέχεια. Μετά την ομάδα, ότι ο νεανικός μέσος όρος ηλικίας μπορεί να οδηγήσει και σε άλλους πολλούς τίτλους. Εξάλλου η στήριξη και του κόσμου βοηθά σε αυτό. Και πάμε ξανά στον Γιώργο Μαυρόπουλο που έχει έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, τον Νίκο Κογκόνη. Γιώργος, ακούμε και πάλι. Ο Νίκος Κογκόνης, ένας μεγάλος σκόρερ, βοήθησε τα μέγιστα και φέτος και πέρσι. Φέτος χωρίς να άρθηκα στο χέρι. Χωρίς να άρθηκα, τέλος καλό, όλα καλά. Πανηγυρίζουμε τώρα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Περισσότερο πανηγυρίζετε το πρωτάθλημα ή σκέφτεστε το κύπελλο? Γιατί... Σίγουρα. Εντάξει, είχαμε μια μέρα, μια εβδομάδα ξεκούραση. Πέρα το μυαλό μας είναι στραμμένο στο Final Four της Λαμίας. Καταφέραμε και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα το περασμένο Σάββατο. Οπότε σήμερα είμαστε λίγο χαλαροί. Το παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι για διασκέδαση πιο πολύ και για ένα πανηγύρι. Νίκο, μήπως νομίζεις ότι το handball πλέον μπορεί να κοιτάει και πιο ψηλά στην Ευρώπη, γιατί σε σχέση με τα άλλα αθλήματα δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ? Πιστεύω ότι είναι πολύ αργά για τέτοιο. Χρειαζόμαστε επιτυχίες. Τις επιτυχίες δεν τις έχουμε. Είχαμε μόνο μια με τη χρυσή φουνιά της Εθνικής Ανδρών, την έκτη θέση στην Ολυμπιάδα και στο Παγκόσμιο. Από εκεί πέρα δεν είχαμε την ανάλογη συνέχεια. Χρειαζόμαστε επιτυχίες ώστε να γίνει πιο δημοφιλές το άλμα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, ότι ο αθλητισμός προωθεί ένα άθλημα, μάλλον προωθείται όταν υπάρχουν επιτυχίες, και αυτό περιμένουμε να συμβεί στο μέλλον από τις ελληνικές ομάδες και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τα παιδιά πολλές φορές εκφράζουν και την πικρία τους, διότι θέλουν τη διάκριση, αλλά είναι αδύνατο να επιτευχθεί όταν οι Γερμανοί, οι Ισπανοί και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που πρωταγωνιστούν στο χάντμπολ έχουν υποδομή, έχουν στήριξη από την πολιτεία και το κράτος, έχουν γήπεδα που είναι κατάμεστα, έχουν όλες τις προδιαγραφές και όλες τις προϋποθέσεις. Είναι δύσκολο το ελληνικό χάντμπολ να ανταγωνιστεί. Πάμε ξανά στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Είναι και ο Θόδωρος Ευαγγελίδης. Μπορεί και να μην έπαιξε το καλύτερο χάντμπολ στην Ελλάδα. Θεωρώ όμως ότι είχε ψυχή, είχε δύναμη και δίκαια είναι πρωταθλητής. Θόδωρε, είναι ο άλλος ο στόχος τώρα του κυπέλου. Αν κατακτήσουν έναν τίτλο κόντρα σε μια ομάδα εξίσου δυνατή και σε κόσμο και σε όλο. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και για εσάς. Σίγουρα και εμάς. Μας τιμάει που παίζουμε την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι θα είναι μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Από τη μία πλευρά θα έχει αεξί. Όχι να ακολουθήσει τον δρόμο που πολλοί χάραξαν. Πολλοί Έλληνες αθλητές του χάντμπολ πηγαίνοντας στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, την Γερμανία. Στην Γερμανία και την Bundesliga. Πολύ ωραίες στιγμές από το κλειστό της Μίκρας. Πρωταθλητής Ελλάδας για την σεζόν 2009-2010 ο ΠΑΟΚ. Όπως είδατε, όπως καταλάβατε, αυτό που θα ακολουθήσει και στο Final Four του κυπέλου που θα γίνει στη Λαμία, με τον κόσμο της ΑΕΚ να είναι εκεί, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ να είναι εκεί, με δυνατές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, θα είναι σίγουρα διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στα Final Four. Και είναι σίγουρα πολύ σημαντικό το ότι και η ΑΕΚ, μια ομάδα με πολύ κόσμο, πρωταγωνιστεί. Είναι καλό και για το ελληνικό χάντμπολ. Πάμε ξανά λοιπόν στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Μιλήσαμε με τον προπονητή, με τους παίκτες, πρωταγωνιστές, αλλά στους πρωταγωνιστές πάντα, αν και αφανείς, είναι και οι διοικούντες. Ο πρόεδρος εδώ, ο Γρηγόρης Πετρίδης, ο οποίος θα μας πει πώς αισθάνεται, αφού... Το οποίο, εάν το παρακολουθήσει κάποιος από κοντά, θα τον κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Έχει ταχύτητα, έχει ρυθμό, έχει δύναμη, συνδυάζει τα πάντα το χάντμπολ και σε υψηλό επίπεδο είναι εντυπωσιακό. Αξίζει κάποιος να το παρακολουθήσει. Η αλήθεια είναι ότι με την δυναμική πλέον που έχουν στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, το επίπεδο έχει ανέβει.
στο ελληνικό πρωτάθλημα και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ο Φίλιππος Βέρειας εξάλλου είναι παραδοσιακά μια δύναμη του ελληνικού χάντμπολ με κοινό που τον υποστηρίζει. Μια ομάδα που έχει πολύ κόσμο, το Κιλκής δεν θα βρίσκεται στην Α1. Κόσμο που στηρίζει και τον σύλλογο σε όλα τα παιχνίδια. Αξίζει να το αναφέρουμε και αυτό. Αλλά και ιστορικές ομάδες όπως ο Πανελλήνιος, όπως ο Δούκας, θέλουμε να τις βλέπουμε να πρωταγωνιστούν. Και με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες, τις εντυπωσιακές εικόνες από το κλειστό της Μίκρας με τους πρωταθλητές Ελλάδας για τη σεζόν 2009-2010, τους αθλητές του ΠΑΟΚ, κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε, από τον Γιώργο Μαυρόπουλο που έκανε το ρεπορτάζ και σας έδωσε εικόνα με όλες αυτές τις συνεντεύξεις, από τον Ιωσήφ Νικολάου που έκανε την περιγραφή, αλλά και όλους τους τεχνικούς της ΕΡΤ που για άλλη μια φορά βρέθηκαν εδώ και έκαναν με πολύ καλό τρόπο την δουλειά τους. Να είστε καλά, σας αφήνουμε με αυτές τις πολύ ωραίες και εντυπωσιακές εικόνες.